Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η αρχή για το ξέπλυμα διαβιβάζει καθημερινά πληροφορίες στις αγγελικές αρχές για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν αποδείξεις διάπραξης φορολογικών αδικημάτων, ενώ προχωρεί αυταπαγγέλτως και σε δεσμεύσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Στο τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου, 34 τέτοιες υποθέσεις εστάλησαν στις αγγελικές αρχές, δέσμευσε 31,4 εκατομμύρια ευρώ για φορολογικές υποθέσεις και έστειλε 119 αιτήματα συνδρομής προς το εξωτερικό ώστε να εντοπίσει μαύρο χρήμα που έφυγε από την Ελλάδα. Αύξηση μισθού θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 περισσότεροι από 320.000 μισθωτοί πλήρους απασχόλησης ηλικίας έως 29 ετών με την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης εισφορών. Η αύξηση θα αφορά όλους τους εργαζόμενους, νέους ερχόμενους αλλά και υφιστάμενους και θα προκύψει από την μείωση των εισφορών που πληρώνουν εργαζόμενοι αλλά και εργοδότες λόγω της κρατικής επιδότησης. Παράλληλα, θα μειώσει το σημερινό μη μισθολογικό κόστος υπέρ της κυρίας σύνταξης που πληρώνουν οι εργοδότες, ανοίγοντας τον δρόμο έτσι σε νέες προσλήψεις. Το πράσινο φως για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του Hilton από την ΤΕΜΕ στην ιδιοκτήτρια του Κώστα Ναβαρίνο άναψε χθες Πέμπτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η έγκριση αυτή φαίνεται πως φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση τα σχέδια που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό η εταιρεία για την αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του Hilton στην ελληνική και διεθνή αγορά. Όπως έχει προαναγγείλει, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μοναδικός προορισμός πόλης που θα περιλαμβάνει εκτός από τις ξενοδοχειακές υποδομές κορυφαίας ποιότητας, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, εμβληματικούς χώρους γαστρονομίας, θεματικούς εμπορικούς χώρους και άλλες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 733,46 μονάδες, καταγράφοντας και 0,66% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.